καλημερίζω έναν από τους εμπειρότερους διπλωμάτες διαχρονικά στη σύγχρονη ιστορία της εξωτερικής μας πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, ο οποίος πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να αποκωδικοποιούμε πίσω από τις επικοινωνιακές βομβάρδες της Τουρκίας στην ουσία. Καλημέρα, κύριε Πρέσβη. Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Κύριε Πρέσβη, με τι έρισμα νομικό, συνθηκών, δικαιοπολιτικό ενδέχεται να εμφανιστεί την άλλη εβδομάδα ο πρόεδρος γειτονικής χώρας με κοιτάπια, όπως λέει, με έγγραφα και ντοκουμέντα, ότι η Ελλάδα παραβιάζει και τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη του Μοντρέ και τη συνθήκη των Παρισίων? Γενικά σου παραβιάζουμε και εξοπλιζόμαστε για να τους επιτεθούμε. Μάλιστα. Το υλικό στο οποίο, οι λόγοι στους οποίους ο Ερντογάν κατά τις πληροφορίες και τις ανακοινώσεις πρόκειται να στηριχθεί, είναι αυτοί τους οποίους αναφέρει κατά καιρούς ο κύριος Τσαβούσογλου και διάφοροι άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι, δηλαδή οι συνθήκες αυτές που αναφέρατε, της Λοζάνης, του Μοντρέ και των Παρισίων, που κατά αυθαίρετη ερμηνεία, όπως από τη συζήτησή μας θα προκύψει, ο κύριος Ερντογάν θεωρεί ότι του δίνουν επιχειρήματα για να καταγγέλει την αμυντική θωράκιση των νησιών μας. Πολύ ορθή η παρατήρησή σας ότι δεν πρέπει να μιλούμε για αποστρατικοποίηση, αλλά για αμυντική θωράκιση των νησιών, διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει και αυτός είναι ο λόγος παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδος στο έδαφος των ελληνικών νησιών. Σε αυτούς λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες που θα επιχειρήσει να τις ερμηνεύσει με την ιδιόρυθμη και νομικά αβάσιμη και εξεζητημένη τουρκική λογική, θα προσπαθήσει ο Τούρκος πρόεδρος να στηρίξει τον ισχυρισμό του ότι δίσεν η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες αυτές και διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις σε τρεις κατηγορίες νησιών, στις οποίες κατά την τουρκική άποψη θα έπρεπε να ισχύει καθεστώς αποστατικοποίησης. Θα έρθω σε αυτό. Πριν έρθω σε αυτό, επειδή πατώ πολύ στην εμπειρία σας διεθνώς διπλωματικά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που εγώ τουλάχιστον για την ώρα, μπορεί να κάνω λάθος, θα μας το πείτε εσείς τώρα, ναι. Το διακρίνω από την πλευρά της Τουρκίας σαν μια ευφυή κίνηση. Τι εννοώ? Φέρνει το θέμα σε ένα συμμαχικό φόρουμ, το πιο επίσημο που είμαστε και εμείς και αυτοί, το ΝΑΤΟ, το φέρνει σε μια περίοδο που ξέρει πώς τρέχουν τα σάλια, συγγνώμη για την έκφραση, των συμμάχων, για να τους έχουν μαζί. Εδώ εκβιάζει για Σουηδία και Φιλανδία. Το φέρνει λοιπόν στο φόρουμ του ΝΑΤΟ, δηλαδή ανεβάζει κι άλλο την ατζέντα, τοποθετώντας το τραπέζι πια και αυτό το θέμα επισήμως, και ταυτοχρόνως λέει, ποιος εγώ είμαι ο αδιάλακτος? Υπάρχει πιο επίσημο φόρουμ από το ΝΑΤΟ να φέρω τη διαφωνία μου, κυρία Ελλάδα? Το πάω εκεί, ούτε σ' απειλώ, ασχέτως τι κάνει κάθε μέρα, ούτε το φέρνω με ειρηνικό τρόπο και με διάλογο να το επιλύσουμε. Έτσι όμως δεν σε παγιδεύει να μπει σε μια συζήτηση που εκ προημίου θα έπρεπε να έχει απορριφθεί? Η απόφαση της Τουρκίας να φέρει το ζήτημα στο ΝΑΤΟ είναι πονηρή, υστερόβουλη και έχει στοιχεία επικινδυνότητας. Γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτό, και επειδή γνωρίζει ότι στο ΝΑΤΟ θα του ασκηθούν πιέσεις για να άρει τις επιφυλάξεις του για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σκέπτεται να θέσει ταυτόχρονα στην συνεδρίαση αυτή, όπου θα γίνονται, θα του ασκούνται οι πιέσεις και θα του ζητείτε επιμόνως να συγκατατεθεί στην είσοδο των δύο άλλων χωρών, φέρνει αμέσως και το θέμα της αποστατικοποίησης. Και είναι προφανής ο λόγος, διότι θέλει να διαπραγματευτεί, να ζητήσει την συγκατάθεση ή την κατανόηση ή την ανοχή των συμμάχων στην ύπαρξη θέματος στατικοποίησης ελληνικών νησιών. Και
πιθανότατα στη σκέψη του, επειδή τα πάντα στηρίζονται κατά την τουρκική πρακτική και λογική σε ανταλλαγή, δούνε και λαβήν, σε παροχές και σε ανταλλάγματα, θα είναι πιθανόν κάποια στιγμή της διαπραγμάτευσης να πει ότι αν θέλετε να είμαι μετριοπαθέστερος για την ένταξη των δύο χωρών, ζητώ ανταλλάγματα στο θέμα που σας έθεσα, δηλαδή τη στατικοποίηση των ελληνικών νησιών, και επιθυμώ να λάβετε θέση ή εν πάση περιπτώσει να δείξετε την κατανόηση και τη συμπάθειά σας προς την Τουρκία. Τώρα σε ό,τι, με συγχωρείτε που... Ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, αν είναι παγίδευση για μας η συμμετοχή σε μια τέτοια συζήτηση, θέλω να παρατήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία το θέτει. Δεν μπορούμε εμείς να αρνηθούμε, να απαντήσουμε. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι δίθεν κάτι θέλουμε να κρύψουμε και αποφεύγουμε επομένως τη σχετική συζήτηση για να μην εκτεθούμε. Δεύτερον, διότι τα επιχειρήματα που έχουμε και πολιτικά και νομικά που δικαιολογούν απόλυτα την παρουσία ελληνικών αμυντικών δυνάμεων στα νησιά και αποδεικνύουν το αβάσιμο και το αυθαίρετο των τουρκικών θέσεων είναι πολύ ισχυρά. Μάλιστα. Άρα δεν λέτε, έχουμε κανένα λόγο δεν να έχουμε μην κανένα τα λόγο. Εκθέσουμε. Εγώ βεβαίως θα πω ότι περαιτέρω, κύριε Καραϊτίδη, ευτυχώς που ένας επίσης έμπειρος περί των διπλωματικών, ο Πέτρος Μολυβιάτης, έστειλε αυτή την επιστολή. Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί κανείς άλλος δεν το έπραξε. Γι' αυτό λέω το ευτυχώς από την επίσημη πολιτική ηγεσία. Ναι, ναι, ναι. Διότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Στόλτεμπεργκ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Όχι, και... εγώ όχι απλώς θα σας συγχωρήσω. Εγώ θα σας επενέσω, διότι την ίδια άποψη έχω και εγώ για τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Δεν ενεργεί ως γενικός γραμματέας. Ενεργεί ως φερέφωνο της τουρκικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τα θέματα που η Τουρκία θέτει εντός του ΝΑΤΟ έναντι της χώρας μας. Και η στάση αυτή είναι από κάθε άποψη απαράδεκτη. Θα έρθω λοιπόν στην ουσία των συνθήκων για να δούμε τι λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος. Πριν από αυτό, το τελευταίο ερώτημα στο γενικό είναι το εξής. Οι σύμμαχοι διαχρονικά, ιδίως από το 74-75 και μετά, και επί Ανδρέα Παπανδρέου θυμάμαι και τον Λούνς θυμάμαι, η ουσία είναι ότι κάποιες περιοχές τις άφηναν εκτός όχι απλά νατοϊκών ασχήσεων και νατοϊκών χρηματοδοτήσεων, δηλαδή περίπου σαν αποδέχονταν τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θυμάμαι είχε πει να σταματήσει το καλαμπούρια το ΝΑΤΟ. Οι συνθήκες είναι καθαρές και πάντα είχε μαζί του εκείνο το έγγραφο από την ομιλία στην τουρκική εθνική συνέλευση του Τούρκου Υπουργού και το επιδείκνυε. Μάλιστα. Για τη συνθήκη του Μοντρέ. Άρα μήπως είναι λίγο στημένο, επιτρέψτε μου την έκφραση, το παιχνίδι στο τραπέζι από κάποιους συμμάχους μας. Δεν θα το απέκλεια αυτό, κύριε Σαχίνη. Δεν θα το απέκλεια. Είναι ενδεχόμενο να έχουν προηγηθεί επαφές και παρασκηνιακές συνομιλίες της Τουρκίας οπωσδήποτε με τον Γενικό Γραμματέα, τον Στόλτεμπεργκ, ίσως και με κράτη-μέλη, και η Τουρκία να έχει ζητήσει σε αυτές την επίδειξη μιας ανοχής, έστω μιας χλιαρής ή αν θέλετε αποστασιοποιημένης στάσης από το θέμα, ώστε να αιωρείται η αόριστη εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει εκεί, ότι κάτι περίεργο, μια περίεργη κατάσταση έχει διαμορφωθεί, και ναι μεν μπορεί η Τουρκία να υπερβάλλει, αλλά κάπως ευθύνονται και οι Έλληνες, άρα να μην λάβουμε θέση επί του θέματος, να το αφήσουμε να πλανάται. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ κακό, διότι αυτό ακριβώς το κλίμα σύγχυσης, αοριστίας και ασαφών εντυπώσεων το εκμεταλλεύεται η Τουρκία κατά το δοκούν προπαγανδιστικά και πολιτικά. Έχετε απόλυτο δίκιο, λέει εδώ ο φίλος μας ο Τάκης. Δηλαδή κύριε Πρέσβη, καλημέρα, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιέζουν να κλείσουν αυτά τα θέματα πακέτο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό όπως και μήπως το βρουν πάτημα. Ο
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να κλείσουν αυτά τα θέματα είναι γνωστό, το επιθυμούν από καιρό. Δεν ξέρω αν ειδικά σε αυτή τη συγκυρία έχουν αποφασίσει να ασκήσουν πίεση ή να αναλάβουν πρωτοβουλία για να ρυθμιστούν το ταχύτερο δυνατόν, αλλά θα είναι προσεκτικές οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δεν θα λάβουν την θέση της Τουρκίας. Θα τηρήσουν και αυτές μία στάση, θα σας έλεγα, επαμφωτερήσουσα. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να τα έχει καθαρά και ο κόσμος. Ξεκινώ από τη Λοζάνη. Καταρχάς, να υπενθυμίσω ότι έχουμε πει μαζί και μας το έχετε υποδείξει το ζήτημα των αμυντικών έργων, μέτρων και εξοπλισμών των νησιών μας δεν είναι ενιαίο, δεν είναι ένα. Είναι υπάγονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις και συνθήκες. Ενιαία είναι η στάση μας ως χώρα το να προασπίσουμε τα νησιά μας. Αυτό είναι κατανοητό. Λοζάνη, λοιπόν, λέει ο Ερντογάν. Κύριε Σαμοθράκη, Λίμνο, Ικαρία, Χίο, Μυτιλίνη, πού το βρήκατε? Στη συνθήκη είναι σαφές ότι είναι ζώνες, όπως το λέει αυτός, αποστρατιωτικοποίησης. Και μη μου λέτε μένα για το Μοντρέ. Το Μοντρέ δεν περιγράφει τίποτα άλλο ονομαστικά πέρα από το καθεστώς επανεξοπλισμού. Εκεί δεν λέει στρατιωτικοποίησης, λέει επανεξοπλισμού από πλευράς Τουρκίας. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει η συνθήκη των στενών. Όταν μιλούμε περί Λοζάνης, έχουμε δύο συνθήκες. Έχουμε τη συνθήκη ειρήνης και έχουμε τη συνθήκη περί στενών. Σωστό. Λοιπόν, η συνθήκη περί στενών, για να αρχίσουμε από την περιοχή εκείνη, προέβλεπε ότι στα στενά δεν θα επιτρεπόταν η παρουσία πολιτικών δυνάμεων. Και επειδή υπήρχαν και νησιά κοντά στα στενά, η πρόβλεψη αυτή ίσχυε και για τα νησιά αυτά. Ποια ήταν αυτά τα νησιά? Ήτανε η Λίμνος και η Σαμοθράκη. Προβλεπόταν λοιπόν ότι εκεί δεν επιτρεπόταν η παρουσία ενόπλων δυνάμεων. Η Τουρκία όμως αισθανόταν ανασφαλής από τη συνθήκη αυτή, γιατί θεωρούσε ότι θα είχε αποτελεσματικότερο έλεγχο αν επιτρεπόταν η στρατικοποίησή τους. Με επίμονα διαβήματα επέτυχε λοιπόν να πείσει τους συμμάχους να προχωρήσουν στη σύναψη μιας νέας συνθήκης, τη συνθήκης του Μοντρέ, που υπεγράφει το 1936 και η οποία έγινε σε πλήρη και ολοκληρωτική αντικατάσταση της συνθήκης της Λοζάνης για τα στενά που είχε υπογραφεί το 23. Τι προέβλεπε η συνθήκη του Μοντρέ, τι προβλέπει η συνθήκη του Μοντρέ? Επιτρέπει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα στενά. Επειδή δε αναφέρεται ρητός ότι υποκαθιστά πλήρως την καταργηθήσα συνθήκη, είναι προφανές ότι το καθεστώς που προέβλεπε η καταργηθήσα συνθήκη αντικαταστάθηκε από το νέο που προβλέπει το Μοντρέ, και επομένως, αφού επιτρέπεται η παρουσία δυνάμεων στα στενά, επιτρέπεται και στα νησιά. Λέει η Τουρκία, δεν είναι ορθή η ερμηνεία αυτή, διότι δεν αναφέρονται ρητό στα στενά, δεν αναφέρονται ρητό στα νησιά, αναφέρονται μόνο τα στενά. Άτοπος ο ισχυρισμός, γιατί από τη στιγμή που μία συνθήκη που υπογράφεται από τους ίδιους συμβαλόμενους και για το ίδιο θέμα αντικαθιστά πλήρως μια άλλη, εξυπακούεται ότι το περιεχόμενο της νέας συνθήκης ισχύει απολύτως για όλα τα μέρη που την υπογράφω. Μισό λεπτό, κύριε Πρέσβη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι προβληματιζόμαστε. Ναι. Αναζητώντας λίγο τις προσυζητήσεις πριν την υπογραφή της συνθήκης Λοζάνης, που έχει προδικασίες, υποεπιτροπές, διαπίστωσα στα πρακτικά και μου κάνει εντύπωση γιατί η Ελλάδα δεν το λέει, εκτός αν το λέει και εμείς δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Διαπίστωσα λοιπόν στα πρακτικά, πριν καταλήξουμε στη συνθήκη των στενών, ότι η επίμονη να πάνε πακέτο τα στενά με Λίμνο και Σαμοθράκη δεν είναι η Ελλάδα.
είναι η Τουρκία και η φασιστική τότε Ιταλία. Επειδή η Ιταλία είχε μεγάλο εμπόριο με τον Εύξηνο Πόντο. Ναι. Αυτοί ζήτησαν να πάνε πακέτο, το λέω ναι. πολύ προσεκτικά, ναι. στις προσυζητήσεις και έχει καταγραφεί στα πρακτικά Λίμνος, Σαμοθράκη και Στενά. Άρα, ναι. με τη δική τους επιμονή να πάνε πακέτο, πήγαν πακέτο. Άρα, όταν εξοπλίζεις το ένα τμήμα αυτής της συμφωνίας πακέτο, δεν μπορείς να λες ότι το άλλο εξαιρείται. Φυσικά και δεν μπορείς να το λες. Αυτό ακριβώς υποστήριξα και εγώ. Ναι, ναι, όχι. Λέω γιατί δεν πάνε και στα πρακτικά αυτά να τους τα τρίψουν στη μούρη σχηματικά. Ότι κοιτάξτε, εσείς ήσασταν. Ο Βενιζέλος που μετήχε τότε και ήταν και ο Ισμέτη Νονού. Βεβαίως. Έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και η Τουρκία είπε «Α, θα πάνε πακέτο». Ναι, ναι, ναι. Διότι πάνε... διαφορετικά τα διεκδικώ για πάρτι μου τα νησιά. Τα λέω έτσι λαϊκά να τα καταλάβει ο κόσμος. Ναι, 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 ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα που είναι πολύ σοβαρό, είναι πραγματικό και είναι πολιτικό και νομικό ταυτόχρονα. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Ραούς, ο Αράς, Αράς, έτσι λεγότανε, όταν υπεγράφει η συμφωνία του Μοντρέ και ήρθε προς επικύρωση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, με δήλωσε ρητός, κατηγορηματικός, ότι είναι αυτονόητο ότι το περιεχόμενο της νέας συνθήκης που επιτρέπει την παρουσία στρατού στα Στενά ισχύει πλήρως και για τα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα επειδή εκείνη την περίοδο ήταν καλές οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Γιατί ερχόταν δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί φοβόντουσαν τον άξονα όλοι. Μην κοιτάτε που η Τουρκία, το λέω για τους ακροατές, τήρησε τη στάση ουδετερότητας. Τότε οι Ιταλοί υποπτεύονταν ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι παίζουν το παιχνίδι των Άγγλων. Βάλτε και το σοβιετικό κίνδυνο. Ασφαλώς. Μια χαρά ήταν οι σχέσεις μας. Καλά το λέτε. Ναι, ήταν καλές οι σχέσεις. Χρησιμοποίησε και φρασεολογία αυρότητος. Είπε οι καλοί μας φίλοι. Δηλώνω ότι το ίδιο ισχύει και για τους καλούς μας, για τα νησιά που ανήκουν στους καλούς μας φίλους Έλληνες. Έχουμε λοιπόν την ίδια τη συνθήκη που αντικατέστησε πλήρως την προηγούμενη και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από νομική άποψη ότι ό,τι προβλέπει για τα Στενά προβλέπει και για τα δύο νησιά που προαναφέραμε, και έχουμε και τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Σε αυτό το επιχείρημα που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Τούρκους, η Τουρκία απαντά «Α, ξέρετε, αυτή τη δήλωση την έκανε στη Βουλή, με δική του πρωτοβουλία, δεν ήταν απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης και ήταν μια δήλωση καλών προθέσεων». Μα δεν μπορεί όταν γίνονται τέτοιες επίσημες και κατηγορηματικές δηλώσεις εκ των υστέρων να έρχεται μια κυβέρνηση και να λέει, ξέρετε, αυτά που δήλωσε ο έγκυρος εκπρόσωπος της τότε τουρκικής κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, εμείς θεωρούμε ότι δεν εξέφρασαν την κυβέρνηση ή ότι κακώς ελέγχθησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, αν τεθεί τέτοιο θέμα, εκεί έχουμε πολύ δυνατά και πιστικά επιχειρήματα για να το αντιμετωπίσουμε. Πάμε τώρα σε μια δεύτερη κατηγορία νησιών, που είναι η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος και η Ικαρία. Τα νησιά αυτά δίδονται στην Ελλάδα με την συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης του 1923 και όντως σε αυτά προβλέπεται ένα καθεστώς μερικών περιορισμών στην παρουσία δυνάμεων στρατιωτικών. Εντούτοις, τα νησιά αυτά στην πραγματικότητα είχαν περιέλθει στην Ελλάδα μετά τους πολέμους του 13 κατά της Τουρκίας. Η συνθήκη της Λοζάνης του 23 επισφραγίζει και επικυρώνει για μια ακόμα φορά το πραγματικό γεγονός ότι τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα. Γιατί εκείνα τα νησιά προβλεπόταν ότι θα έχουν ένα περιορισμένο καθεστώς, γιατί η παρουσία δυνάμεων, διότι τότε
εκρίθη ότι καλόν είναι να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση για να μειωθεί το ενδεχόμενο εχθροπραξιών. Μάλιστα. Και οι Ιταλοί το ζητούσαν γιατί είχαν τα δωδεκάνησα τότε. Και οι Ιταλοί μάλιστα το ζητούσαν διότι είχαν τα δωδεκάνησα. Μάλιστα. Ακριβώς. Όμως λέτε ότι στην πράξη αυτό αναιρείται και με άλλο τρόπο. Βεβαίως αναιρείται και με άλλο τρόπο και αναιρείται διότι το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης ισχύει μόνο για όσο διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος έντασης στρατιωτικής και σύγκρουσης. Εν τούτης, αμέσως μετά το καθεστώς αυτό επακολούθησε μια αρκετά μεγάλη περίοδος καλών ελληνοτουρκικών σχέσεων και νομικά θεωρείται ότι έπαυσε να ισχύει το καθεστώς. Αυτό είναι νομικός κανόνας. Επομένως, αφού έπαυσε να ισχύει, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα μερικής αποστατικοποίησης. Και μάλιστα ο σχετικός κανόνας προβλέπει ότι δεν μπορεί να επανέλθει το καθεστώς αν επαναληφθούν οι σχέσεις έντασης και κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών. Κύριε Πρέσβη, ισχύει, γιατί λέει η Τουρκία τα δικά της, ισχύει ότι η ίδια συνθήκη απαγόρευε τις υπερπτήσεις και σε εμάς και τις πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο και τα νησιά εκατέρωθαν? Ομολογώ ότι αυτό δεν το ξέρω, αλλά τότε οι πτήσεις και οι υπερπτήσεις ήταν κάτι το τελείως... Ναι, ήταν νέο όπλο, αλλά ήρθε. Η συνθήκη το είχε βάλει μέσα. Η πρόνοια του Βενιζέλου που πίστευε στην αεροπορία. Θέλω να σας ρωτήσω, από το 1974 και μετά δεν προστίθεται και η επίκληση του άρθρου 51, αν δεν κάνω λάθος, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Αυτό θα σας το πω, ακριβώς εκεί θα έλθω τώρα. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν επιπλέον εμείς και το άρθρο που επιτρέπει, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που επιτρέπει την νόμιμη άμυνα. Νόμιμη άμυνα κατά το διεθνές δίκαιο υπάρχει όταν εκδηλωθεί ένοπλη προσβολή στα δικαιώματα μιας χώρας. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι, αφού δεν σας έχουμε επιτεθεί, πώς μπορείτε να επικαλείστε τον κανόνα της νομίμου αμύνης? Αυτό είναι μια σοφιστία, διότι είναι προφανές ότι για να έχεις νόμιμη άμυνα πρέπει να έχεις και την κατάλληλη προπαρασκευή. Γιατί όταν επιχειρήσεις να αμυνθείς χωρίς προπαρασκευή την ώρα που θα σου εκδηλωθεί η επίθεση, είναι σαν να μην ανθίστασε καθόλου. Δηλαδή με αυτή τη λογική θα χάναμε τα νησιά, διότι δεν θα τα είχαμε αμυντικά προετοιμάσει. Επομένως γίνεται δεκτό ότι στην νόμιμη άμυνα ισχύει και ο κανόνας της προπαρασκευής για νόμιμη άμυνα. Εξάλλου το διεθνές δίκαιο απαγορεύει και την απειλή χρήσης βίας, όχι μόνο τη χρήση βίας που είναι η επίθεση, αλλά και την απειλή χρήσης βίας. Και επομένως στον κανόνα της νόμιμης άμυνας περιλαμβάνεται και η προστασία από την απειλή χρήσης βίας και οι απειλές χρήσης βίας της Τουρκίας εναντίον των νησιών μας και των βορείων που είπαμε και αυτών και της Επτανήσου και της Δωδεκανήσου για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο είναι καθημερινές, είναι πασιφανείς και είναι και αναμφισβητήσεις. Μάλιστα. Μην απομακρύνεστε από τη βάση του τηλεφώνου γιατί αρχίζει και κάνει κάποιες διακοπές. Πάω στα Δωδεκάνησα, το τρίτο κομμάτι που βεβαίως περικλείεται και αυτό στην επίκληση του άρθρου 51, αλλά όμως υπάρχει και η Συμφωνία των Παρισίων. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που στέλνει Δωδεκανήσιος, τακτικός ακροατής. Καλημέρα λέει σε όλους. Ακούω συνέχεια για τη Συμφωνία των Παρισίων ότι η Ελλάδα πήρε τα νησιά από την Ιταλία. Η Ελλάδα, λέω εγώ, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, πήρε τα νησιά από την Αγγλία με τη Συμφωνία Νόρτον ή αλλιώς Συμφωνία των 90 ημερών, γιατί θα έπρεπε να φύγουν τα στρατεύματα των Άγγλων μέσα σε 90 ημέρες. Αυτή είναι η ορθή, λέει, κατά τη γνώμη μου, διατύπωση. Οι Άγγλοι αναγνώριζαν τα εξαρτώμενα νησιά του Καστελόριζου που έδωσαν οι Γάλλοι το 21 στους Ιταλούς για το εδαφικό, για το στρατό. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι ζήτησαν να έρθει ο στρατός το 64, η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο σε αυτό το θέμα. Σας θυμίζω όλων ότι τα Δωδεκάνησα έκαναν ενσωμάτωση και όχι ένωση. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ανατρέξω στην ιστορία των προηγουμένων
μέχρι ότου φτάσουμε στην Συμφωνία των Παρισίων. Συμφωνία των Παρισίων. Επειδή ούτε και οι Τούρκοι εξάλλου ανατρέχουν. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που μας απασχολεί είναι το γεγονός της Συμφωνίας των Παρισίων. Αυτή να αμφισβητούν οι Τούρκοι. Σωστό. Και επομένως εκεί πρέπει να εστιάσουμε εμείς την προσοχή μας. Ενδέχεται ο ακροατής μας να έχει δίκιο, να έχει μελετήσει τα στοιχεία και να υπάρχει όντως κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω αυτό. Είμαι όμως σε θέση να σχολιάσω τη μεταβίβαση της Δωδεκανήσου από την Ιταλία στην Ελλάδα. Στην συνθήκη αυτή των Παρισίων... Καταρχήν διευκρινίστε μας κάτι που το ρωτάει πολλοί κόσμος. Η Τουρκία τα νησιά τα χάνει από τη συνθήκη των Παρισίων ή τα έχει χάσει νωρίτερα? Η Τουρκία τα έχει χάσει νωρίτερα. Μάλιστα, νωρίτερα. Γιατί αυτό αιτιάται ότι εμείς στη συνθήκη των Παρισίων χάσαμε τα νησιά. Δεν είναι όχι έτσι. Όχι καθόλου. Μάλιστα. Αντιθέτως. Τα έχει χάσει νωρίτερα. Και τα νησιά νωρίτερα έχουν περιέλθει στην Ιταλία. Μάλιστα. Επομένως ο τουρκικός ισχυρισμός ότι δίθεν δια της συνθήκης αυτής τα έχασε η Τουρκία είναι απόλυτα ανακριβής. Ωραία. Απόλυτα. Θα σας έλεγα ευθέως ότι είναι ψευδής. Λοιπόν, πάμε στη συνθήκη των Παρισίων και δια της συνθήκης αυτής τα νησιά παραχωρούνται πλήρως στην ελληνική πλευρά. Παραχωρούνται κατά κυριότητα στην ελληνική πλευρά. Προβλέπεται και εκεί ένα καθεστώς μερικής αποστατικοποίησης για την οποία ισχύει για το οποίο καθεστώς ισχύει όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή πλήρως η αρχή της νόμιμης άμυνας. Διότι και τα νησιά αυτά και πολύ πρόσφατα εξάλλου και τώρα απειλούνται από την Τουρκία με κατάληψη. Και επιπλέον υπάρχει και η τουρκική ρητή ζήλωση ότι κακώς έχουν δοθεί στην Ελλάδα και ότι αμφισβητείται η κυριότητά τους. Άρα σωστά εμείς τα έχουμε θωρακίσει αμυντικά για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατάκτησής τους από την Τουρκία. Πέραν τούτου υπάρχει και ένα νομικό επιχείρημα, πρόσθετο νομικό επιχείρημα, ότι μία συνθήκη δεν μπορεί να αμφισβητηθεί παρά μόνο και να αλλάξει παρά μόνο από τα κράτη που την έχουν συνάψει. Δεν μπορεί να έρθει ένα τρίτο κράτος και να πει, ξέρετε, η συμφωνία που έχουν υπογράψει το Α, το Β, το Δ κράτος και στο οποίο εμείς δεν είχαμε καμία απόλυτα συμμετοχή, θέλουμε να αλλάξει γιατί έτσι θα μας διευκόλυνε ή έτσι θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα σχέδιά μας. Αυτό δεν γίνεται νομικά δεκτό. Μπορεί να υποβάλω εγώ αίτημα ως Τουρκία, επειδή το λέτε με σαφήνεια ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό, είναι μη συμβαλλόμενο μέρος. Μάλιστα. Μπορώ όμως εγώ ως Τουρκία να πω ότι μα εγώ είμαι η χώρα που γειτνιάζω και νιώθω απειλή. Θέλω να το δείτε. Μπορεί να το πει αυτό? Αυτό το λέει ήδη. Μάλιστα. Αυτό το λέει ήδη. Αλλά μέχρι εκεί λέτε δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος και υπάρχει νομικός κανόνας ότι μη συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να ζητήσει την ακύρωση ή την αλλαγή συνθήκης που έχει υπογραφεί μεταξύ άλλων χωρών. Πονηρή ερώτηση από κάτω. Λοιπόν, η Ρωσία είναι ο φυσικός διάδοχος. Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία είναι ο φυσικός διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης. Μάλιστα. Που μετήχε στη Συμφωνία των Παρισίων, στη Συνθήκη. Ναι. Μπορεί η Ρωσία να θέσει θέμα? Και αν θέσει θέμα, πώς γίνεται? Δηλαδή να πει ότι νιώθω ότι απειλούμε, γιατί είναι ΝΑΤΟ η Ελλάδα και δεν εφαρμόζει αυτό που είμαι συμβαλλόμενο μέρος. Πώς γίνεται δεκτό, ή ψηφίζουν, τι Όχι, γίνεται? Όχι, δεν γίνεται δεκτό, γιατί θα πρέπει αυτό να γίνει αποδεκτό από όλα τα μέρη που υπέγραψε. Α, μάλιστα. Από όλα τα μέρη. Από όλα τα μέρη. Δεν αρκεί ένα μέρος να πει, ξέρετε, εγώ άλλαξα γνώμη τώρα και επομένως θα ανατραπεί η συνθήκη ή θα ακυρωθεί. Μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία το μέρος αυτό. Σωστά. Και επί της πρωτοβουλίας αυτής να κληθούν, να τοποθετηθούν τα άλλα μέρη. Μάλιστα. Αυτό γίνεται. Αλλά μόνο αν τα άλλα μέρη συγκατατεθούν, συνενέσουν και συμφωνήσουν, τότε μόνον, και εκεί περιλαμβάνεται, προσέξτε, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Όχι μόνο η μία πλευρά, αλλά και η άλλη πλευρά. Σαφέστοτε. Επομένως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Νομίζω ότι τα διευκρινίσατε πλήρως όλα. Θέλω να κλείσω με 2-3 ακροατές που απευθύνονται προς εσάς. Ερώτηση πρώτη. Εκτιμά ο κύριος πρέσβης
ότι δεν θα έπρεπε πιο εντατικά η Ελλάδα να τα διεθνοποιήσει όλα αυτά, διότι παρατηρώ, λέει, ότι η Τουρκία λέει μια κουβέντα και επικοινωνιακά παίζει παντού. Εμείς λέμε μια κουβέντα και ακούγεται τη μία μέρα και χάνεται. Μήπως έτσι χάνουμε και την κοινή διεθνή γνώμη? Είναι εύστοχη η παρατήρηση του ακροατή. Πιστεύω ότι πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να προβάλλουμε τις θέσεις μας αυτές με οργανωμένο τρόπο σε όλα τα επίπεδα. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε δημοσιογραφικό επίπεδο και σε κάθε ευκαιρία όπου θα υπήρχε κοινό για να ενημερωθεί επί των θέσεών μας. Αυτό που είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ότι αποφάσισε η Ελλάδα πλέον να απαντά ενεργώς και με στοιχεία στους τουρκικούς ισχυρισμούς, είναι πολύ σωστό. Θα ευχόμουν να είχε γίνει νωρίτερα. Και επιπλέον εύχομαι και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί διαχρονικά, με έμφαση και με συνεχώς εντυνόμενο ρυθμό. Μάλιστα. Ο φίλος ο Θεμιστοκλής, κύριε Πρέσβη, λέει, θέλω να σας ρωτήσω και μπορεί να μοιάζει βαρετό, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω. Μήπως πρέπει να κάνουμε 12, έως 12 ναυτικά μίλια χωρική θάλασσα, ΑΟΣ, να ανακηρύξουμε και με κάποιους έχουμε οριοθετήσει και αλλιευτικές ζώνες, και μετά ό,τι θέλει ας γίνει, με την έννοια ότι εδώ κινδυνεύουμε να πάμε κάποια στιγμή σε πολεμική σύραξη χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα? Αυτό το θέμα των 12 ναυτικών, τι είπε ο ακροατής, να κηρύξουμε ΑΟΣ, είπε? Ναι, να κηρύξουμε. Να κηρύξουμε ΑΟΣ, μάλιστα. Κοιτάξτε, το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει για την ΑΟΣ δύο πράγματα. Πρώτον, μία ανακοίνωση από την χώρα που ενδιαφέρεται ότι θέλει να έχει ΑΟΣ και αποφάσισε να κηρύξει ΑΟΣ. Και δεύτερον, ότι η κήρυξη ΑΟΣ ισχύει στην πράξη μόνο αφού γίνει η οριοθέτησή της. Και η οριοθέτηση για χώρες που είναι αντικείμενες, δηλαδή μια απέναντι στην άλλη όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, προϋποθέτει συνομιλίες. Και αν οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε αποτέλεσμα κοινώς αποδεκτό, τότε το θέμα παραπέμπεται στο Διεθνές Δικαστήριο. Άρα εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι θέλουμε, είναι προφανές ότι θέλουμε να έχουμε ΑΟΣ, ίσως δεν το έχουμε πει με μεγάλη έμφαση. Υπάρχει ο νόμος Μανιάτη. Μόνος αυτός που είναι κατευθυμένος. Μόνος αυτός και αυτόν επικαλούμεθα. Να κάνω εγώ την ερώτηση τελευταία, λοιπόν, τρίπλα πάνω σε αυτό. Εσείς καλά το περιγράφετε, έτσι είναι. Και για τα 12 να πω στον ακροατή, μη λέμε, έχουμε και περιοχές με 12 ναυτικά μίλια πια επισήμως ως χώρα. Το Ιόνιο, για παράδειγμα. Βεβαίως, να μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως ο άνθρωπος λέει για το κρίσιμο. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς καλά το λέτε. Ο Μπαχτσελή, ο συνέτερος του Ερντογάν, ο έξαλλος, μάλιστα, περίπου μας είπε τι ετοιμάζονται να κάνουν. Και συνήθως οι Τούρκοι λένε αυτά που θα κάνουν και τα κάνουν. Τι μας είπε? Ότι μετά το τουρκο-λιβικό ήρθε η ώρα να ανακηρύξουμε ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και παρεμπιπτόντως, η συνθήκη της Λοζάνης και το Αιγαίο το περιγράφει, τη θάλασσα και τα νησιά, ως τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι. Δεν τα λέει τυχαία, λοιπόν, ο Μπαχτσελής. Να ανακηρύξουμε ΑΟΣ, και λέω εγώ τώρα πονηρά, το τουρκολιβικό το παράνομο μεν, μέχρι τώρα παράγει στο πεδίο αποτελέσματα όμως. Μήπως με τον ίδιο τρόπο ανακηρύξουν αυτοί ΑΟΣ χωρίς να οριοθετήσουν μαζί μας, βεβαίως, αλλά πάνε επί του πεδίου να παράξουν αποτελέσματα π.χ. μεταξύ Καστελορίζου και Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου? Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανόν να το επιχειρήσουν, να το επιδιώξουν. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γνωρίζοντας πώς ενεργούν οι Τούρκοι και ότι προαναγγέλουν, όπως σωστά επισημάνατε, τις κινήσεις τις οποίες θα προχωρήσουν και να κινηθούν και με τις οποίες θα προσπαθήσουν να πραγματώσουν τους στόχους τους. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μέσα στον προγραμματισμό των Τούρκων η προοπτική αυτή και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι έτσι ενεργούν και χρησιμοποιούν την αυθαιρεσία ως σταθερό άξονα των κινήσεών τους. Ο κίνδυνος, λοιπόν, αυτός είναι, κατά την εκτίμησή μου, υπαρκτός.
Άρα έχει δίκιο, κύριε Πρέσβη, και έτσι σας αποδεσμεύω σήμερα. Σας κουράσαμε, αλλά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Άρα έχει δίκιο ο Κύπριος χαρτογράφος που έχει μετάσχει σε όλες τις οριοθετήσεις, που λέει, παιδιά, τώρα ευθείες γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπων, χάρτες με συντεταγμένες, τώρα στον ΟΗΕ πρέπει να υπάρχουν από την Ελλάδα. Έχει δίκιο. Αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι απολύτως σωστό. Και δεν είναι μόνο ο Κύπριος χαρτογράφος που είναι, αντιλαμβάνομαι, ναι, και είναι εξαιρετικός. Είναι πολύ καλός επιστήμον και πολύ καλός γνώστης αυτών των θεμάτων, αλλά και άλλοι έχουν δηλώσει ότι η Ελλάδα θα πρέπει χωρίς χρονοτριβή, χωρίς δισταγμούς και καθυστερήσεις, να προχωρήσει στις ενέργειες αυτές. Να έχουμε πρωτοβουλία, να μην περιοριζόμαστε μόνο σε απάντηση των τουρκικών προκλήσεων. Δεν αρκεί να είναι εύστοχες και καλές οι απαντήσεις μας. Πρέπει να έχουμε και δική μας πρωτοβουλιακή δραστηριότητα. Και στον τομέα αυτών που είναι κέρια ζωτικής σημασίας για μας, οφείλουμε πράγματι να προχωρήσουμε σε κλείσιμο κόλπων και σε γραμμές βάσης και να κοινοποιήσουμε τις προθέσεις μας για την έκταση της ΑΟΣ όπως εμείς την υπολογίζουμε. Αυτό έκαναν οι Τούρκοι. Είπαν ότι εμείς θέλουμε να έχουμε ΑΟΣ, θεωρούμε ότι πρέπει να φτάνει μέχρι το σημείο Χ και σας στέλνουμε τους χάρτες τους σχετικούς. Αυτό εκτιμώ ότι θα έπρεπε και θα ήταν πολύ χρήσιμο να το κάνουμε και εμείς. Κάθε παράληψή μας έναντι των τουρκικών κινήσεων επί των θεμάτων αυτών δίνει στους τρίτους, που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ιστορικό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ούτε έχουν μελετήσει την τουρκική επιθετικότητα ειδικά απέναντι στην Ελλάδα, δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ότι εφόσον δεν απαντάμε αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε ένα δίκο ή ότι ότι διστάζουμε να αντιταχθούμε στους τουρκικούς ισχυρισμούς. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετική σε ποιότητα και βάθος συζήτηση σήμερα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη.